Μικρή και μεγάλη, όταν αλλάξει ο χρόνος λίγα λεπτά αφότου μπει το 2023, θα αρχίσουν να ψάχνουν στα κομμάτια από τη βασιλόπιτα που θα κόψουν για το φλουρί. Πρόκειται για ένα έθιμο που κρατάει πολλά χρόνια, με τη βασιλόπιτα να μην λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι. Γιατί όμως βάζουμε φλουρί στη βασιλόπιτα? Βασιλόπιτα θα κόψετε φέτος? Θα κόψουμε βέβαια. Φτιάξετε, αγοράσατε? Και φτιάξαμε και αγοράσαμε. Φλουρί γιατί βάζουμε μέσα, γνωρίζετε? Για να είμαστε τυχεροί την καινούργια χρονιά. Βασιλόπιτα θα κόψετε? Βεβαίως. Φτιάξατε, αγοράσατε? Έφτιαξα. Φλουρί γιατί βάζουμε μέσα, γνωρίζετε? Ναι, για τον Άγιο Βασίλειο που είχε βάλει τα κοσμήματα που είχε μαζέψει για να τα δώσει σε κάποιους τυράννους, δεν θυμάμαι τώρα. Και μετά δεν ήξερε πώς να τα μοιράσει και τα έβαλε μέσα στις βασιλόπιτες. Βασιλόπιτα θα κόψετε φέτος? Βεβαίως. Την φτιάξατε, την αγοράσατε? Φτιαχτεί πάντα. Γνωρίζετε γιατί βάζουμε φλουρί μέσα? Δεν την ξέρω αυτή την ιστορία, δεν την ξέρω. Έχει μείνει έτσι και το συνεχίζουμε κι εμείς. Άρα θα βάλετε κι εσείς φλουρί? Βεβαίως, βεβαίως. Χωρίς πάντα. Δεν γίνεται βασιλόπιτα. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε, παιδιά, καλή χρονιά. Βασιλόπιτα θα κόψετε φέτος? Ναι, όπως κάθε χρόνο. Φτιάξατε ή θα αγοράσατε? Αγοράσαμε ήδη. Είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζετε γιατί βάζουμε φλουρί μέσα στη βασιλόπιτα? Κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν το έδωσα έτσι σημασία. Εντάξει, το περιμένουμε. Η απάντηση βρίσκεται σε μια ιστορία που ξεκινάει 1500 χρόνια πριν στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στην πόλη της Κεσαρίας, την εποχή που δεσπότης της περιοχής ήταν ο Μέγας Βασίλειος, όταν προκειμένου να μοιράσει δίκαια ένα μικρό θησαυρό, τον ζύμωσε σε ψωμάκια τα οποία έδωσε στους πολίτες. Ωστόσο, η τελετουργική προσφορά άρτων στους θεούς ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα και γινόταν με αφορμή τα μεγάλα αγροτικά ορόσημα του έτους, όπως η σπορά ή ο θερισμός. Το ίδιο συνέβαινε και στην αλλαγή του χρόνου. Πήρατε βασιλόπιτα φέτος, φτιάξατε? Θα φτιάξουμε, λέμε. Ελπίζουμε. Γνωρίζετε γιατί βάζουμε φλουρί μέσα? Την έχω διαβάσει την ιστορία, αλλά πρέπει να το ξαναδιαβάσω. Πάντως είναι ένα ωραίο έθιμο, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμο, ναι. Και πρέπει όλοι να φτιάχνουμε βασιλόπιτα. Και αν δεν μπορούμε, μπορούμε να αγοράσουμε πάλι. Το έχετε κερδίσει πάντα το φλουρί? Ναι, έχω 2 χρόνια, αλλά το έχω κερδίσει. Βασιλόπιτα θα κόψετε? Ναι, ναι. Φλουρί γιατί βάζουμε μέσα, ξέρετε? Είναι παράδοση λόγω του Αγίου Βασίλειου. Ήταν παλιό έθιμο, όταν ο Άγιος Βασίλης έπρεπε να μοιράσει όλα τα αυτά που είχε μαζέψει τα χρυσαφικά. Και πώς να έδωνε, δεν ήξερε ποιο νου ήταν και ποιο, και κάνανε την πίτα και κάθε ένα στο κομμάτι που πήρε και ό,τι του έτυχε αυτό. Εμείς βάζουμε τώρα ένα δώρο. Όποιος κερδίσει το φλουρί θα πάρει ένα δώρο στην οικογένεια. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Βασιλόπιτα θα κόψετε φέτος? Βέβαια θα κόψουμε. Φτιάξατε, αγοράσατε? Φτιάξαμε. Βασιλόπιτα θα κόψετε φέτος? Θα κόψουμε. Αγοράσατε, φτιάξατε? Αγόρασα. Φλουρί γιατί βάζουμε μέσα, γνωρίζετε? Δεν θυμάμαι τώρα. Εσείς τι βάζετε? Για την τύχη, ναι. Ο Άγιος Βασίλειος τα έκανε για τους φτωχούς, οπότε ήθελα να είναι πιο τυχαίο το γεγονός. Ευχαριστώ. Ναι, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η πίτα ή άρτος που ζυμωνόταν για την έναρξη της νέας χρονιάς περιείχε ένα νόμισμα ή ένα μικρό χρυσό κόσμημα όπως τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια. Όποιος το έβρισκε είχε την εύνοια των θεών με το μέρος του και κυρίως του θεού Κρόνου Χρόνου. Παλαιότερα η πίτα αυτή περιείχε ένα σπόρο ροδιού για αυθονία και ευζοία, ένα καρύδι, ένα κομματάκι άχυρο, ένα βλαστάρι αμπέλου ή ηλιόδεντρου. Όποιο μέλος της οικογένειας ή της κοινότητας το έβρισκε στο κομμάτι του θα είχε καλή σοδιά. Αν και το έθιμο συνεχίστηκε και επί Φραγκοκρατία στη χώρα μας, καθιερώθηκε και σχεδόν λατρεύτηκε χάρη στην ελληνοορθόδοξη παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου.